Στο στούντιο πάμε να καλωσορίσουμε τον διευθυντή του ΟΑΗ, τον Ανδρέα τον Παπακοσταντίνου. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Χριστός Ανέστη, κύριε Μιχαλάρη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ καθημερινό. Χτες ο κόσμος έψαχνε να βρει τους γιατρούς του και δεν μπορούσε να τους βρει. Τους προσωπικούς γιατρούς. Ήταν αργία. Δεν ήταν αργία. Ναι. Γι' αυτό δεν λειτουργήσαν και τα εφημερεύοντα κέντρα. Αν ήταν αργία, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα, διότι θα είχαμε τα εφημερεύοντα κέντρα. Διότι διαβάσαμε πάντως στον ημερήσιο τύπο ότι πολλοί κόσμος πήρε συγκεκριμένους προσωπικούς γιατρούς, δεν τους έβρισκε. Εντάξει, θεωρώ ότι υπάρχει μια υπερβολή. Δηλαδή, όντως υπήρχαν κάποια περιστατικά. Mm-hmm. Δεν ήταν τόσα πολλά. Υπήρχαν κάποια περιστατικά. Εντοπίζουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι, κύριε Μιχάλαρε, η τρίτη διακαίνησή μου είναι η μη αργία. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν δημόσια αργία για να δουλέψουν τα κέντρα υγείας, τα εφημερεύοντα. Όμως ο ιδιωτικός τομέας, ο περισσότερος δεν λειτουργήσε. Πήραμε μια μερούλα για ξεκούραση. Ναι. Το εντοπίσαμε αυτό. Πιστεύω του χρόνου ίσως το θεωρήσουμε να το καθορίσουμε ως δημόσια αργία για σκοπούς γενικού συστήματος υγείας, έτσι ώστε να λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα κέντρα. Ναι. Ιδαλλιώς θα δώσουμε οδηγίες στους προσωπικούς γιατρούς να λειτουργήσουν κανονικά. Εντάξει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν κινδύνευσε κόσμος, γιατί μιλάμε για το πρώτο σκαλοπάτι που είναι οι προσωπικοί γιατροί. Αλλά και πάλι είναι πρόβλημα. Ταλαιπωρήθηκε κόσμος. Θα έλεγα ταλαιπωρία, όχι να κινδυνεύσει. Εκείνοι που ήταν κάτι πιο σοβαρό θα απευθύνονται στις πρώτες βοήθειες. Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα. Επιτέλους, τα ΕΠ του Απολλώνιου μπήκε στο ΓΕΣΥ μετά από μια μακρά διαδικασία. Μακρά διαδικασία. Χρειάστηκαν έτσι λεπτοί χειρισμοί. Ήταν μια επίμονη διαδικασία, διότι δεν ήταν απλή συμφωνία. Ναι. Είναι το κομμάτι των ΤΑΕΠ, αλλά είναι και το ενδονοσοκομιακό που επηρεάζεται mm-hmm. από αυτά τα περιστατικά. Είμαστε στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχει επέλθει συμφωνία. Η έναρξη όμως των υπηρεσιών θα ξεκινήσει την 1η του Σεπτεμβρίου. Α, μάλιστα. Άρα να μην πηγαίνει ο κόσμος τώρα νομίζοντας ότι λειτουργεί. Ναι, σημαντικό να το πούμε αυτό, διότι και ο λόγος που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση είναι διότι θα υπάρχει μια αναδιοργάνωση εκεί όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, διότι αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες του ΤΑΕΠ του Απολλωνίου είναι πολύ περιορισμένες. Ναι. Θα πρέπει να αυξηθούν, διότι αναμένουμε ότι ένα σημαντικό όγκο ασθενών θα κινηθεί προς σωστό αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα δουλεύει ιδιωτικά το ΤΑΕΠ του Απολλωνίου. Δηλαδή, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου δεν θα σταματήσει η λειτουργία του. Αυτό να μου επιτρέψει να μην το απαντήσω, διότι δεν το γνωρίζω. Mm. Πιθανώς θα χρειαστεί να σταματήσει, διότι σας λέω θα γίνουν σημαντικές αλλαγές εκεί. Μάλιστα. Τώρα, αν θα υπάρχει μια έτσι πολύ ελαφρά λειτουργία του ΤΑΕΠ του, αυτό δεν το γνωρίζω. Ποιες περιοχές καλύπτει? Δεν βάζουμε περιορισμούς, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στο περίπου, ναι. Τώρα θα καλύψουμε τη Δυτική Λευκωσία, καλύψαμε την Ανατολική μέσω του ΟΚΙΠΗ, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Mm-hmm. Οπότε και γεωγραφικά βολεύει. Είναι καλή η ρύθμιση αυτή. Και επίσης θα δώσουμε επιλογές. Υπάρχουν ασθενείς που σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα και θέλουν να πάνε στον ΟΚΙΠΗ. Και υπάρχουν άλλοι που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να πάνε στα δημόσια και θέλουν να πάνε στο ιδιωτικό. Για δικούς τους λόγους όμως. Για δικούς τους λόγους. Ίσως είχαν μια κακή εμπειρία. Ναι. Ίσως διότι η συγγενής πήγε και ήταν ευχαριστημένος, οπότε θέλει να ξαναπάει εκεί. Ο καθένας για τους δικούς. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα λειτουργήσει και καταλυτικά στο να μπει ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ τους, έτσι ναι. ώστε και το επίπεδο των υπηρεσιών να ανεβεί. Θα ακολουθήσουν και άλλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια? Το επόμενο βήμα είναι η Λεμεσός. Έχουμε τη συζήτηση με την Πολυκλινική Υγεία, που εκεί είναι για να ενταχθεί όλη η Πολυκλινική στο Γενικό Σύστημα mm-hmm. Υγείας μαζί με τα ΤΑΕΠ. Και μετά θα δούμε την Πάφο και την Λάρνακα. Μάλιστα. Έρχονται αλλαγές και στη συμφωνία με το Mediterranean, από ό,τι διαβάσαμε. Τι αλλάζει εκεί? Αλλάζει κάτι καταρχάς για τους ασθενείς? Όχι, δεν αλλάζει κάτι για τους ασθενείς. Απλώς αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από αυτήν τη συμφωνία που έχουμε κάνει με το Απολλώνιο, mm-hmm. αν υπήρξε οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που ίσχυε με το Mediterranean, φυσικά και αυτοί θα παίρνουν το ίδιο. Υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Οπότε επειδή κάναμε κάποια διαφοροποίηση στις αμοιβές, θα υποφεληθεί και το Mediterranean νοσηλευτή. Μάλιστα. Διαβάζουμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει μια αντιπαράθεση με τους φυσικοθεραπευτές. Είναι πολύ αυξημένες οι ανάγκες τους, θα αυξηθούν στο μέλλον. Στείλανε και μια επιστολή σε πολύ έντονους τόνους. Εντάξει, έντονοι τόνοι δεν αποφεύγονται όταν γίνονται διαβουλεύσεις. Είναι και φυσιολογικό. Ο οργανισμός, έχουμε τα στοιχεία, είναι εκεί τα στοιχεία. Τους καλέσαμε για να διαβουλευτούμε, να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ίσως πρέπει να μπουν κάποιοι περισσότεροι περιορισμοί, διότι πρέπει να βρούμε αυτή την ισορροπία. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Δεν αντιλέγουμε σε αυτό το θέμα. Όμως και ο προϋπολογισμός για συγκεκριμένη ειδικότητα είναι συγκεκριμένος. Οπότε πρέπει να δούμε
εάν υπάρχει κατάχρηση, να μας βοηθήσουν για να την περιορίσουμε. Διότι έχουν και αυτή ευθύνη. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αποδέκτες, έχουν και αυτή ευθύνη. Όμως από την άλλη, εάν δεν θέλουμε να κάνουν κάτι το υπερβολικό, οπότε εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να μαζέψουμε το πακέτο, να περιορίσουμε κάποιες. Αυτό θα το κάνουμε για να είναι και οι δύο μερίες ικανοποιημένες. Θα βρεθεί όμως μια μέση λύση, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές είναι κάμποσες. Υπάρχει μια απόσταση. Έχουμε αρκετή εμπειρία στις διαβουλεύσεις, ναι, και παλαιότερα με πάρα πολλές διαφορές. Και βρήκαμε λύσεις. Πιστεύω και εδώ θα βρούμε λύσεις. Υπάρχει καλή θέση. Mm-hmm. Είναι συνεργάτες μας. Δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση. Υπάρχει διαφωνία στην προσέγγιση. Θα βρούμε την λύση. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξο ότι θα την βρούμε. Μάλιστα. Τώρα με τους ποδολόγους τι θα γίνει, θα μπουν ποτέ, θα ενταχθούν? Ναι, ναι. Έχουμε ολοκληρώσει τη διαβούλευση μαζί τους. Υπήρχε μια καλή διαβούλευση. Θα ξεκινήσουμε σε περίπου 2 μήνες. Θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσει η ειδικότητα να μπει στο ΓΕΣΥ να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο. Ναι, που αυτό δεν ήταν στο αρχικό σχεδιασμό. Ναι, ναι, το γνωρίζουμε. Οπότε είναι μια προσπάθεια να εμπλουτίσουμε το πακέτο χωρίς να είχαμε την ουσιαστική, να το πούμε έτσι, υποχρέωση να ενταχθούν αυτή η υπηρεσία. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε με τον τέο Υπουργό. Ναι. Και ολοκληρώνεται τώρα. Πάντως είναι κάποιες ειδικότητες οι οποίες απασχολούν συγκεκριμένο πληθυσμό, θα λέγαμε, που και αυτές περιμένουν τη σειρά τους. Οι ποδολόγοι, ας πούμε, είχαν ένα παράπονο γιατί εμείς δεν είμαστε μέσα στο ΓΕΣΥ μέχρι πρότινος. Ναι, με ευχαρίστηση ακούμε ότι μπαίνουν. Αυτή είναι η προσπάθεια. Όμως ο σχεδιασμός όσον αφορά τα οικονομικά, mm-hmm, βασίστηκε πάνω σε ένα συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών. Ναι. Καλός ή κακός. Καλώς, διότι δεν μπορεί να είναι απεριόριστο. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν κάποιες οικονομικές δυνατότητες επιπλέον, ναι, δεν θα έχουμε τα λεφτά εκεί να τα βλέπουμε, θα τα αξιοποιήσουμε στον τομέα της υγείας. Mm-hmm. Θέλει προσοχή, δεν θέλουμε έτσι αμέσως να ανοίξουμε τον προϋπολογισμό σε διάφορα άλλα πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι και τα οδοντιατρικά. Ακριβώς. Πολύ ακριβή υπηρεσία για το νοικοκύριο. Αλλά αυτή είναι μόνο ο ετήσιος καθαρισμός. Στη βάση δεν αυτή, θα ανοίξουν αυτές οι υπηρεσίες να μπουν και κύριε Μαλάρε, εντάξει, στη βάση αυτή υπολογίστηκαν και τα ποσοστά εισφορών. Ναι. Αν θέλουμε να εντάξουμε όλα τα οδοντιατρικά, μιλούμε για γύρω στα 100-110 εκατομμύρια. Α, είναι πολλά. Είναι πολλά. Ναι. Εντάξει, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει αυτά. Αυτό δηλαδή τώρα δεν είναι προάγγελος μου, ας αυξήσει την εισφορά. Όχι, γιατί όχι. Έχει στείλει μια τηλεθεάτρια μήνυμα και λέει το αιώνιο ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση του χρόνου, σε 2 χρόνια, σε 3, να αυξηθούν οι εισφορές? Όχι. Δεν είναι και καιρή τώρα να αυξάνει τα έξοδα. Το πλάνο δεν είναι. Το πλάνο δεν είναι. Έχουμε κάνει αναλογιστική μελέτη. Μέχρι το 2030 δεν θα χρειαστεί οποιαδήποτε αύξηση, μάλιστα, των ποσοστών. Όμως, εάν θέλουμε ως πολιτεία να προσθέσουμε επιπλέον υπηρεσίες από αυτές που δεν είχαμε υπολογίσει μέχρι σήμερα, mm-hmm, και είναι σημαντικό το κονδύλιο όπως τα οδοντιατρικά, θα πρέπει να βρούμε τη χρηματοδότηση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.